Επειδή λοιπόν η υποκρισία περισσεύει σε αυτή την. Για ποια διεθνές δίκαιο μιλάμε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει. Οι σύμμαχοί σας οι μεγαλύτεροι. Το ίδιο και η Τουρκία. Αυτή η σύμβαση έγινε με πρωτοβουλία τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτής που στους οποίους επικαλείστε μισό λεπτό για το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το σέβονται? Απαντήστε. Ντρέπεστε να πείτε όχι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες... Εδώ είναι... Ακούστε τώρα, εδώ θα παίζουμε το... Δεν θα παίζουμε τον παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Λέμε ότι οι χώρες που σέβονται το διεθνές δίκαιο έχουν υπογράψει τη σύμβαση του 92 για τις θάλασσες. Ναι ή όχι? Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που είναι ο στρατηγικός σας σύμμαχος και με βάση τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία και λέτε ότι πρέπει να είμαστε εμείς με το διεθνές δίκαιο. Έχουν υπογράψει? Όχι, δεν έχουν υπογράψει. Να λοιπόν η υποκρισία η γενική. Εμείς ψηφίσαμε παρόν. Δεν καταψηφίσαμε. Αλλά λέω, ανεξάρτητα από αυτό όμως, να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι εγγυούνται, κατά την άποψη των αστικών κομμάτων όλων, των υπολείπων, τα σύνορα κλπ. Μα οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν σύνορα πουθενά. Και γι' αυτό δεν την έχουν υπογράψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή θα μιλήσει, από ό,τι μου είπε ο κύριος Λοβέρδος, για το Κόσοβο, θα ήθελα να του πω, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό και αλλαγή συνόρων, το Κόσοβο τι είναι? Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Να τον ακούσουμε πρώτα και μετά. Είναι, να θέλετε πάντα. Κοινοβουλευτικός είστε. Είναι αναθεωρητισμός αυτός? Δεν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το ΝΑΤΟ που το υποστηρίζεται? Δεν είναι παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκη που καθόρισε τα σύνορα στον κόσμο? Ποιος λοιπόν ξεκίνησε μετά το 1991 την αναθεώρηση των συνόρων και σήμερα μιλάει μόνο για την Ουκρανία? Και εμείς εναντίον είμαστε του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αλλά όχι και έτσι. Για να δούμε τα αποτελέσματα της αναθεώρησης. Θα πει κανένας τίποτα, μια και μιλάμε για το περιβάλλον, ότι το ΝΑΤΟ έριξε βόμβες από εμπλουτισμένου ουρανίου στο Κόσοβο και ότι πέθαναν χιλιάδες από καρκίνο, μεταξύ των οποίων και Έλληνες και Ιταλοί στρατιώτες? Μια και μιλάμε και για τη συμφωνία με τον Καναδά, που είναι κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής κλπ. Για να έχει συνέστηση και ο ελληνικός λαός ποια είναι η υποκρισία και ποια είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Οι φωνιάδες παριστάνουν τα θύματα. Ευχαριστώ πολύ.